Σε υγεία ώρα 0, λοιπόν, θα παραμείνουμε στο θέμα. Συγκέντρωση στην πλατεία της Νέας Μάκρης πραγματοποιήθηκε σήμερα, κυρίες και κύριοι, με σκοπό τη διαμαρτυρία πολιτών και φορέων για το χαμό της 19χρονης Εγγύου, η οποία, σύμφωνα με καταγγελίες συγγενών της, όπως είδατε, περίμενε για ώρες το ασθενοφόρο. Μεταφερόμαστε στο κέντρο υγείας Νέας Μάκρης, εκεί που διακομίστηκε έπειτα από 5,5 ώρες νεκρή η άτυχη 19χρονη. Να βρούμε την Ειρήνη Δράγαση, που έχει όλο το ρεπορτάζ. Ειρήνη, καλησπέρα. Έχεις το ρεπορτάζ, έχεις και τον λόγο. Καλησπέρα Γιώργο, το τοπίο ακόμα είναι θολό, τα ερωτήματα είναι πολλά. Δεν γνωρίζουμε αν η καθυστέρηση είναι 5 ώρες, 3 ώρες. Το θέμα είναι ότι υπήρξε μία καθυστέρηση του ΕΚΑΒ και μία γυναίκα 19 ετών, η οποία κυοφορούσε ένα κοριτσάκι 9 μηνών, αυτή τη στιγμή είναι νεκρή και η ίδια αλλά και το βρέφος της. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν χθες. 10:59 είναι η πρώτη καταγεγραμμένη επίσημα κλήση στο ΕΚΑΒ, σύμφωνα με το τηλεφωνικό του κέντρο. 10:59 λοιπόν χθες το πρωί. Mm-hmm. Ακολούθησαν άλλες τρεις κλήσεις, με την τελευταία να λαμβάνει χώρα 12:35. Το ασθενοφόρο έφτασε εν τέλει στο σπίτι της 19χρονης, η οποία είχε εμφανίσει από το πρωί έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα. Έφτασε λοιπόν το ασθενοφόρο 2:20, 1:38 για την ακρίβεια. Έχουμε λοιπόν μια καθυστέρηση, σύμφωνα πάντα με το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ, 3 ωρών. Ναι. Και πάλι είναι μεγάλη καθυστέρηση και πάλι τα λεπτά μετρούσαν αντίστροφα. Το ζευγάρι τώρα βρισκόταν εκεί και ο σύζυγός της. Το ζευγάρι δεν είχε, σύμφωνα με τα δικά του λεγόμενα, δεν είχε αμάξι, κάποιο αυτοκίνητο για να τα φέρει. Οι συγγενείς καταγγέλουν πολύ καθυστέρηση, ότι τουλάχιστον ώρες κάλεσαν κάποιον. Μάλλον το περιστατικό αυτό δεν είχε κρυθεί τόσο απαραίτητο και αναγκαίο. Βέβαια, η περιοχή αυτή έχει, να πούμε, ένα ασθενοφόρο, Σεραφίνα Λαύριο, mm-hmm. και Νέα Μάκρη, εδώ που βρισκόμαστε. Όταν τώρα ήρθε το ασθενοφόρο, δεν γνωρίζουμε επίσης αν η γυναίκα είχε τις αισθήσεις της ή αν ήταν νεκρή όταν έφτασαν οι διασώστες. Πάντως, όταν το ασθενοφόρο έφτασε εδώ στο κέντρο υγείας, διαπιστώθηκε και επίσημα ο θάνατός της και αυτής και του βρέφους, και να πούμε ότι παρουσίαζε και μία μυδρίαση, δηλαδή μία έντονη διαστολή στην κόρη του ματιού. Κάτι mm-hmm. που δείχνει ότι πιθανότατα μπορεί και να υπέστη κεφαλικό. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα το ιατροδικαστικό πόρισμα. Πάντως, δύο ενέργειες έγιναν μετά και από αυτή την υπόθεση. Η παρέμβαση της Αγγελική, όπως είπες και εσύ, του Αντώνη Ελευθεριάνου, προς κάθε υπεύθυνο για ποινικές διώξεις και ποινικές ευθύνες που μπορεί να υπάρχουν για αυτή την υπόθεση. Μάλιστα. Και τη μη έγκυρη διακομιδή της εδώ στο στενοφόρο. Και δεύτερον, και το ΕΚΑΒ, πρώτη γενομική περιφέρεια. Λοιπόν, Ειρήνη, το σήμα της κινητής τηλεφωνίας δεν μας βοηθάει. Πάνω κάτω πήραμε το περίγραμμα του ρεπορτάζ. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάμε να δούμε δηλώσεις για το θέμα, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να καταγγείλουμε ένα θάνατο που πραγματοποιήθηκε εχθές το πρωί. Ένα θάνατο ο οποίος για μας είναι ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα, γιατί βασίζεται πάνω στην λογική του κόστος ωφέλους, που όλο το διάστημα το προηγούμενο έχει δημιουργήσει πάρα πολλές μεγάλες ελλείψεις στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής, στην πρωτοβάθμια φροντίδα της υγείας, στις δυνάμεις του ΕΚΑΒ. Είναι και χρόνια, το έχουμε καταγγείλει. Έχουμε καταγγείλει αυτή την κατάσταση τη χρόνια, εδώ και πολλά χρόνια. Συγκεκριμένα στο κέντρο υγείας εδώ στην Μάκρη είχαμε κάνει και κινητοποίησεις για να μείνει ανοιχτό, γιατί προορίζονταν να το κλείσουν το κέντρο υγείας. Επίσης, είναι γνωστή η χρόνια κατάσταση υποβάθμισης των δημόσιων κέντρων υγείας και των δημόσιων δομών υγείας, όχι μόνο στην περιοχή αλλά και γενικά. Ειδικότερα για την περιοχή, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή από τώρα και μέχρι περίπου τέλη Σεπτέμβρη, ο πληθυσμός της περιοχής σχεδόν διπλασιάζεται. Φτάνουμε τους 500.000 επιπλέον και δεν υπάρχει δημόσιο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε που δεν υπάρχει ένα νοσοκομείο εδώ στην περιοχή μας, που συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στις μέρες μας. Μια νέα γυναίκα που είναι έγκυος να μην έχει τη στοιχειώδη έτσι να βρεθεί να γεννήσει το μωράκι της και να πεθάνει με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Τραγικό. Φτάσαμε πλέον στο μη παρέκει. Δεν περίμενα. Εγώ άκουσα το γεγονός σήμερα το πρωί και πραγματικά το μόνο που αισθάνθηκα είναι οργή. Φτάνει το δούλεμα. Στενοφόρα σταματάνε να βαράνε τις ειρήνες μόλις πιάνουν τον Άγιο Πέτρο στο Διόνυσο και το φανάρι της Ραφίνας. Και ξέρετε γιατί σταματάνε? Γιατί πλέον ο ζωντανός που είναι μέσα γίνεται νεκρός. Στο οργανόγραμμα που έχουν στην ΙΠΕ, στην πρώτη ΙΠΕ, δεν υπάρχει βραδινή βάρδια για ένα Δήμο που το καλοκαίρι έχει 150.000 κατοίκους μαζί με τον τουρισμό που έρχεται και το χειμώνα 35 με 40.000 μόνιμους κατοίκους. Και με το ΕΚΑΒ υπάρχει ένα πρόβλημα,
τόσο στο να πάρουν έναν ασθενή, όταν δεν είναι να τον παραδώσουν από το νοσοκομείο, εκεί μπορεί να τον αφήσουν 3 μέρες. Όταν το χρειαστούμε δεν το έχουμε, δεν ξέρω πόσα είναι και πόσα πρέπει να είναι. Όλα αυτά υπάρχουν προβλήματα υποστελεχωμένα από όλες τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει ως τώρα. Εντάξει, και τα προβλήματα ενώ τα έχουμε να δείξει και εμείς σαν παράταξη στο ΕΚΑΒ, ταξική αγωνιστική συσπήρωση, δεν λύνονται από κανέναν. Αυτά τα προβλήματα μένουν, λιμνάζουν. Εγώ είμαι πάρα πολύ λυπημένη από το πρωί, δεν γίνεται να γίνεται αυτό στη αυτή τη χώρα. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι εδώ.